με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και βλέπετε ότι είχε και μεγάλη συμμετοχή και απήχηση και συνήθως ό,τι κάνουμε εδώ στην Κόρινθο γίνεται πάρα πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος εδώ τη δομή και κάθε από τη δράση της. Την Παρασκευή 15 του μήνα στο κέντρο της Κορίνθου θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, ένα διπλό αφιέρωμα στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του Πάσχα και των ημερών. Θα έχουμε ένα μοναδικό συγκρότημα, από την Ρουμανία, εκπληκτικό συγκρότημα με φοβερές φορεσιές, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της φίλης χώρας και θα αντιπαρατεθεί με τα ήθη και τα έθιμα των εορτών του Πάσχα από ένα κριτικό αντίστοιχο συγκρότημα τοπικό. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να συγκρίνουμε τα χρώματα της παραδόσης των δύο λαών που πολλές φορές είναι κοντά γιατί και οι δύο είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, είμαστε Βαλκάνοι και νομίζω ότι αυτές οι δράσεις είναι ένας διάλογος των πολιτισμών των λαών που αποτελεί και μια γέφυρα μεταξύ των λαών και μάλιστα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η χώρα είναι στα δύσκολά της. Αυτές οι δράσεις έχουν δύο πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Πρώτον, το ότι βοηθούν να γίνει πιο φιλική η χώρα, να ανοίξει προς τα έξω τα φτερά της. Δεύτερον, να δώσει θέαμα στον κόσμο δωρεάν, έτσι στους απλούς καθημερινούς πολίτες. Αλλά και το πιο σημαντικό που είναι συνδυασμός και των δύο είναι να μπολιάσουμε, ας πούμε, πολιτισμό την περιοχή, να προσθέσουμε ακόμα ένα λιθαράκι στην γενικότερη προσπάθεια και του Δημάρχου και των υπολείπων φορέων της πόλης για άρωμα και χρώμα πολιτισμού στην περιοχή ευθύνης μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτό συνδυάζεται και με μια πρωτοβουλία εδώ των παιδιών να ενισχυθεί η δομή με τρόφιμα αντιεισιτηρίου, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να φέρει οτιδήποτε και τίποτε για τους συμπολίτες μας, ώστε το τραπέζι του Πάσχα να είναι ακόμα πιο πλούσιο. Χρειάζεται αυτή την εποχή να στηρίξουμε την οικογένεια, χρειάζεται και είναι μέσα στα ήθη και στα έθιμά μας πάντα το πασχαλινό τραπέζι να είναι πλούσιο, εορταστικό, να έχει και το αρνί, να έχει και τα αυγά, τα τσουρέκια, τις λαμπάδες και αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και εμείς για να μην λείψει τίποτα από καμία οικογένεια. Έχουμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και είμαι πάρα πολύ επίσης χαρούμενος γι' αυτό. Όλες οι δράσεις μας για αυτή τη χρονιά αφιερώνονται στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας και εδώ που έχουμε στην Κόρινθο, αλλά και στον Πειραιά και στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα και στη Νίκαια και στο Πέραμα. Σκοπός μας είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το υλικό, οι εξοπλισμοί και τα τρόφιμα. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε την υποστήριξη του Κοσμάκη επίσης. Είναι αφιερωμένο στην επιστροφή των γλυπτών και μαρμάρων του Παρθενώνα και θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες που θα τις παρακολουθήσετε. Και το τρίτο είναι γιατί είναι ένα τριπλό αφιέρωμα. Το τρίτο είναι γιατί είναι Παγκόσμιο Έτος Αριστοτέλειου, όπως έχει καταγραφεί από την UNESCO αυτή η χρονιά. Και πρόκειται να κάνουμε δράσεις για τον Αριστοτέλειο. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, παρουσιάζουμε την Διαθήκη του Αριστοτέλη και μάλιστα θα τυπωθεί και θα διανεμηθεί δωρεάν, που είναι ένα πολύ μεγάλο κείμενο, πολύ σημαντικό κείμενο, όχι μόνο σαν Διαθήκη του Αριστοτέλη, αλλά σαν παγκόσμιο κείμενο σοφίας και πνεύματος.